Υπάρχει το πλαστικό δηλαδή στο χέρι, στον δρόμο. Δεν κάθεται ο κόσμος εύκολα στο μαγαζί. Ή και σιγά σιγά αυτό αυξάνεται με τη μέθοδο του delivery να πιούμε ένα κοκτέιλ στο σπίτι μας. Από τους μεγαλύτερους κερδισμένους της πανδημίας αποτελεί η αγορά του delivery, η οποία βρίσκεται σε τροχιά ανόδου με τα μεγέθη της να έχουν εκτιναχθεί την τελευταία κυρίως τετραετία. Σίγουρα έχει αυξηθεί κατά περισσότερο το delivery. Αρχικά έχει γίνει μόδα αυτό το πράγμα. Εδώ έρχονται, ας πούμε, στο καφέ που έχω τραπέζια και παίρνουν τον καφέ τους σε πλαστικό. Μου λένε βάλω σε πλαστικό και το παίρνουν μαζί και βολεύει. Περίοδο πανδημίας θυμίζει η διασκέδαση των Ελλήνων, οι οποίοι λόγω των πληθωριστικών πιέσεων έχουν περιορίσει στο ελάχιστο τις εξόδους, παραγγέλνουν καφέ, φαγητό και όπως λένε και σιγά σιγά και ποτό στο σπίτι. Είναι μια μόδα που σιγά σιγά αυξάνεται. Έχει ξεκινήσει η αύξησή του από την περίοδο του COVID ειδικά και μετά. Πιστεύω ότι ο κόσμος δυσκολεύεται ουσιαστικά να κάνει τη βόλτα του και να βγει έξω λόγω της οικονομικής κρίσης, οπότε του είναι πιο εύκολο να παραγγέλνει τον καφέ από το σπίτι και το φαγητό του. Από την πανδημία και μετά παρατηρείται πως άρχισε να δουλεύει πολύ το delivery και συνεχίζει με τους ίδιους ρυθμούς. Πριν και μετά, αλλά μετά τον κορονοϊό σίγουρα έχει αυξηθεί περισσότερο. Ναι, ναι. Ο κορονοϊός έχει παίξει ρόλο. Ο κόσμος έπινε καφέ και πριν τον κορονοϊό και τώρα πάρα πολύ ιδιαίτερα στο σπίτι. Το delivery έχει αυξηθεί κατά πολύ σε σχέση με πέρσι, ενώ η κίνηση στα καταστήματα έχει μειωθεί αισθητά. Ωστόσο, οι επαγγελματίες της εστίασης εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν σε νέες ανατιμήσεις, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Ο Φλεβάρης συνήθως ήταν ίδιος με τον Γενάρη και μπορώ να πω ότι ο Φλεβάρης είναι κατά 40% πιο κάτω από τον Γενάρη. Ο κόστος του καφέ αυξάνεται συνεχώς. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, θα φτάσουμε να πληρώνουμε τον καφέ που τον πληρώναμε στην πλατεία σε καθιστό μέρος, ας πούμε, καθιζόμενοι, θα τον παίρνουμε σε πλαστικό στην ίδια τιμή.